Διάλεξες πόρτα ή έμεινες εκτός θέματος? Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι διάλεξε μια πόρτα. Ισχύει από τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, όποια χρονική στιγμή και να είναι. Δηλαδή, αν το δεις και μετά από πάρα πολύ καιρό, ισχύει από τη στιγμή που το βλέπεις και φυσικά εννοείται ότι μπορείς να το ξαναδείς. Αν είσαι καινούριος, έλα, κάνε την εγγραφή σου, διότι γράφω πολύ ωραία άρθρα, tips αστρολογικά, αριθμολογικά, τι να προσέξουμε, τι μας έρχεται γενικότερα. Ωραίες αναλύσεις εδώ κάνουμε επίσης στο κανάλι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφες αναλύσεις, ερμηνείες με διάφορα πράγματα, με διάφορα θέματα, οπότε γιατί να τα χάσεις όλα αυτά, κρίμα δεν είναι? Λοιπόν, τώρα επίσης έχω στο site μου το akastarot.gr πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, όχι μόνο μία, δύο και τρεις, πολλές δωρεάν υπηρεσίες. Μπες μέσα, ετοιμάζω και άλλα πράγματα και άλλα πολύ ωραία κόλπα. Θα τα πούμε εν καιρό, θέλουν λίγο χρόνο, αλλά okay. Οπότε, γιατί να τα χάνεις όλα αυτά, γιατί να μην ενημερώνεσαι, γιατί να μην είσαι και να λες, άρε παιδί μου, το έλεγε ο Ακάς, να πούμε, και εγώ δεν το έδωσα σημασία. Λοιπόν, ωραία. Οπότε πάμε να τα δούμε αυτά, πάμε τώρα να κάνουμε το θέμα μας. Το θέμα μας, δεν θα σχολιάσω την επικαιρότητα με όλο αυτό που συμβαίνει. Το μόνο που μπορώ να πω γενικά, δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, είναι ότι ζούμε σκοτεινές εποχές. Εντάξει. Αστρολογικά, αν μπορώ να το πω έτσι, σε κάτι που είδα, χωρίς να μπω και πάλι σε λεπτομέρειες και σας μπερδέψω γιατί πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία, πάρτε όμως αυτό το μήνυμα. Ο ήλιος βρίσκεται στο χειρότερο σημείο γενικότερα, στο απόλυτο σκοτάδι, όπου εκεί κυβερνά ο Κρόνος και κυβερνά το εντελώς μαύρο. Όταν λέμε μαύρο, καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Απλά είναι έτσι σαν μήνυμα. Θα μου πείτε, ωραία, μας το είπες και τώρα τι κάνουμε? Ακριβώς αυτό. Θα φέρουμε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το φως, να συνεχίσουμε, να έχουμε δύναμη, πίστη, ελπίδα, να μην το βάζουμε κάτω, να πολεμήσουμε, αν θέλετε, εσωτερικά, πνευματικά κυρίως και ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Αν δεν ήταν να δώσω μία μόνο συμβουλή, αν θέλετε, όχι συμβουλή, έτσι, προτροπή, μη βλέπετε ειδήσεις. Εντάξει, πάρτε την πληροφορία, οκ, είναι φυσικά, εννοείται, παρακολουθούμε για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο, ναι, να ενημερωνόμαστε, μην το βλέπετε, μην παρακολουθείτε ειδήσεις. Τώρα θα μου πεις, τι μας λες, οκ, υπάρχει ένας λόγος που το λέω αυτό, εννοείται ότι... Δεν είναι τυχαίο ότι θέλουν να υπάρχει φόβος γενικά. Δεν είναι τυχαίο ότι η εικόνα και ο ήχος παίζουν τεράστιο ρόλο. Εξάλλου, το μυαλό μας, ο εγκέφαλός μας είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να παίρνει πληροφορία μέσα από τα μάτια και να την επεξεργάζεται. Οπότε όλο αυτό δεν είναι τυχαίο και μαυρίζει η ψυχή σου. Θέλουν δηλαδή να μαυρίζει η ψυχή σου. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Πάμε όμως στα όμορφα πράγματα τα οποία θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, τέσσερις πόρτες. Ελπίζω να έχεις επιλέξει, να έχεις διαλέξει, για να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα λίγο το άνοιγμά μας. Να κάνουμε ένα άνοιγμα, ένα διαφορετικό άνοιγμα. Με τις δικές μου κάρτες, είναι κάποιες κάρτες που τις έχω φτιάξει εγώ, είναι με δική μου έτσι, έμπνευση. Εγώ τις έχω φτιάξει γιατί ήθελα να έχω και κάτι δικό μου, με το δικό μου τρόπο. Οπότε πάμε να τα δούμε. Γενικό άνοιγμα, περιμένετε εδώ, κάνουμε ένα γενικό άνοιγμα, δεν κάνουμε τέσσερις πόρτες ακόμα, ένα γενικό άνοιγμα είναι. Λοιπόν, έχει βγει λοιπόν, δείτε πώς βγαίνουμε τώρα εδώ, το νοθίζει, να δεις, ξέρετε πώς το λέει κάποιος, θέλω να το δείτε, είναι ο αριθμός 7, εξαναγκασμός, θλίψη, βία. Θέλω να δείτε επίσης εδώ τον αριθμό 10, 7 δεκάτου. Ανατριχιάζεται, 7 δεκάτου τι έγινε, λοιπόν. Εδώ έχουμε γενικότερα ημέρες, αν θέλετε, εγώ και αυτό είναι το σύμβολο. Ναι, είναι λίγο μαύρο, είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα δυσάρεστο και δύσκολο σύμβολο. Σημαίνει εμπόδια, κακοτυχία, καθυστερήσεις. Όμως, αυτό το οποίο μας λέει εδώ είναι ένας κύκλος μετατροπής για εμάς, λοιπόν. Στο οποίο αυτή την περίοδο αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βγούμε από τη θλίψη, να βγούμε εμείς από τη βία, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας και ατομικά και συλλογικά, και να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας. Εμείς, όταν είμαστε εμείς γεμάτοι φως και αγάπη,
Τα γεγονότα γενικότερα έξω τα χωράμε. Ωραία, τι γίνεται με τις αριθμολογίες. Πέσανε μισό λεπτό. Θα τις ξαναβάλω μέσα. Δεν είναι τυχαίο ρε παιδιά. Είναι λίγο οι ενέργειες είναι δύσκολες. Κάνουμε όμως αυτό το άνοιγμα για να τα βάλουμε σαν βάση. Θα δείτε και πώς μπορούμε να πάρουμε τα πάνω μας. Λοιπόν, και ο αριθμός 23. Λοιπόν, ωραίος αριθμός, καλός αριθμός, ονομάζεται και μαγικός αριθμός, ανώτερη γνώση. Έχει σχέση και με αυτό που σας είπα στην αρχή, δεν προχωράω περισσότερο όμως, δεν θέλω να το επεκτείνω, δεν θέλω να μπω σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, όμως, αυτό το οποίο μας λέει είναι η ελευθερία, η δύναμη της απελευθέρωσης, η επικοινωνία, η φιλικότητα, η φιλοδοξία, η θετική φιλοδοξία, το να είναι κάποιος εγκάρδιος, να αγαπάει τη ζωή, είναι ένας πολύ δυνατός αριθμός, ο οποίος μπορεί να φέρει τύχη, επιτυχία βέβαια μέσα από αλλαγές. Εντάξει. Και διαθέτει ισχυρή τάση θεραπευτική και θεραπευτικό μαγνητισμό. Συνήθως εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θεραπεύουν με τα χέρια, και όταν λέμε άνθρωποι που θεραπεύουν με τα χέρια, μπορεί να είναι χειρουργοί, να είναι θεραπευτές, να είναι ενεργειακοί θεραπευτές κτλ. Εντάξει, λοιπόν, οπότε παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο. Ανοίγουμε λοιπόν με αυτά τα δύο, με αυτές τις δύο συμπτώσεις. Γιατί κάνουμε αυτό το άνοιγμα, διότι είναι για να μπούμε λίγο. Να το ανοίξουμε, να δούμε, να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε και στη συνέχεια να αρχίσουμε να κάνουμε, λοιπόν τα βάζω εδώ στην άκρη και στη συνέχεια να κάνουμε το ρίξιμό μας. Πάμε λοιπόν κατευθείαν τώρα. Πρώτη πόρτα, πολύ όμορφη, ανοιχτή, βλέπεις ήλιο, είναι ανοιχτή από παντού, έτσι. Βλέπεις τον ήλιο, τη θάλασσα, μαγική εικόνα. Ναι, εγώ τις έχω φτιάξει αυτές τις εικόνες, δεν τις βρείτε πουθενά. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή copy-paste από το Google ούτε από οτιδήποτε. Εγώ τις έχω φτιάξει, λοιπόν, με το δικό μου τρόπο και πάμε να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα, εσύ που επιλέξεις την πρώτη πόρτα, υπάρχει ένα μήνυμα για σένα το οποίο κάτι θέλει να σου πει, λοιπόν. Και είναι αυτός ο οποίος είναι ο άνθρωπος, εσύ δηλαδή, ο οποίος είσαι έτοιμος, έτοιμη να προχωρήσεις. Να κάνεις νέα πράγματα στη ζωή σου. Αν δεν το έχεις τολμήσει, ίσως είναι ένα μήνυμα, διότι συντονίζεσαι με αυτή την ενέργεια, έχεις αυτή τη δυνατότητα να προχωρήσεις, να φέρεις στη ζωή σου το καινούργιο, την αλλαγή, το κάτι το διαφορετικό. Πολύ όμορφη, θα στη φέρω από κοντά να τη δεις, διότι η εικόνα, είπαμε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και να συντονιστούμε με αυτό το πολύ όμορφο. Εδώ έχει και την έννοια της φροντίδας, έτσι. Δηλαδή, φροντίζω κιόλας για να φτάσω εκεί. Φροντίζω κάποια πράγματα. Δεν τα αφήνω στην τύχη τους. Δηλαδή, δεν περιμένω. Εντάξει, να το πω έτσι, μιλάω για μένα. Δεν περιμένω τον Ακάση να μου πει κάποια πράγματα. Θα μου πει πληροφορίες, αλλά τι κάνω εγώ είναι το θέμα, έτσι. Τι κάνεις εσύ. Τα ταρό δεν θα σου αλλάξουν τη ζωή. Μάλλον μπορώ να την αλλάξουν, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα σου αλλάξουν τη ζωή με την έννοια ότι «ΟΚ, okay, παρακολουθείς την ανάλυση μου», απλά να ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις εσύ το breakthrough. Εσύ πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις δράση, να μπεις σε δράση. Τι θα κάνεις, αυτό εξαρτάται από σένα και από τον καθένα ξεχωριστά. Πω, 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 και εδώ φεύγουμε. Λοιπόν, και στους αστροκώδικες εδώ βγήκε μία κάρτα σχετικά με αυτή την πόρτα, τι κρύβει, τι υπάρχει πίσω από κάθε πόρτα, είτε ανοιχτή είτε κλειστή. Και έχει βγει μία αντίθεση, αστρολογική αντίθεση, έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το να αντιμετωπίζω κάποια πράγματα στη ζωή. Δεν είναι εύκολες οι αντιθέσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολες και ειδικότερα, σίγουρα θα έχετε και εσείς στον αστρολογικό σας χάρτη, είναι προκλήσεις, είναι δύσκολα εμπόδια τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουν. Θα σου πω 2-3 μυστικά εδώ, να καταλάβεις κάτι. Ποια είναι η δράση που χρειάζεται να κάνεις, έτσι. Λοιπόν, η κατάσταση γενικά που έχεις περάσει στη ζωή σου ή που περνάς, μπορεί να προκαλεί μία διχοτόμηση στη ζωή σου, μιας κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, αγάπη ή εργασία, έτσι. Οι δικές σου ιδέες ή οι ιδέες του αλλουνού ή των αλλωνών.
Άρα βρίσκεσαι σε μία κατάσταση η οποία, σε ένα σημείο κιόλας, όπου ο χάρτης ο αστρολογικός, ο οποίος δεν είναι τιμωρία, το ξεκαθαρίζω αυτό, δεν είναι τιμωρία αυτό που υπάρχει, και πάντα ένας χάρτης, να το θυμάστε, να το ξέρετε, υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν και πολύ δυνατά σημεία, έτσι. Λοιπόν, είναι να πάρεις σοφία μέσα από αυτό, μέσα από αυτές τις καταστάσεις, δύναμη. Είναι σαν μια εκπαίδευση για σένα, και η εκπαίδευση δεν έρχεται με το... Πώς θα το κάνουμε? Στους ανθρώπους η εκπαίδευση έρχεται μέσω της τριβής, έρχεται μέσω της δυσκολίας που πρέπει να ξεπεράσουν, έτσι. Είτε είσαι, να το πω έτσι, κομάντο της ζωής, κομάντο στο στρατό, πρέπει να τρέξεις, πρέπει να κουβαλήσεις τόπλο, πρέπει να κάνεις, δηλαδή πρέπει να αντέξεις την πίεση, την ψυχολογική. Τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η κατάσταση γενικότερα σε αυτή την ενσάρκωση, έτσι. Να αντέξεις ψυχολογικά, να ελέγξεις το συναίσθημα. Αυτές είναι οι προτάσεις γενικότερα για να ξεπεράσεις την αστρολογική αντίθεση. Και έχει και τον αριθμό 53 εδώ που μας κάνει το 8, που σημαίνει η δύναμή μας. Ποια είναι η πρόκληση? Η πρόκλησή σου είναι να το καταλάβεις αυτό εδώ που συμβαίνει, που έχει βγει, ότι είναι μια στιγμή για σένα, μια ευκαιρία να μεγαλώσεις, να οριμάσεις, να δυναμώσεις, να αποκτήσεις γνώσεις, διότι όταν αποκτούμε εμπειρία, γιατί, κοιτάξτε, καλά είναι τα βιβλία, είναι πολύ ωραία τα βιβλία, είναι θεωρητικά. Άλλο όμως να σου λέει ένα βιβλίο για τη μεγάλη αγάπη και το μεγάλο έρωτα, να το πω έτσι, και άλλο να το ζεις, έτσι, έχει μεγάλη διαφορά. Έχει όμως και ένα δώρο, να το ξέρετε. Πάντα όλα έχουν και ένα δώρο. Και το δώρο σου είναι, πρόσεξε τι θα σου πω, η ευκαιρία να κάψεις μέσα από τη δύναμη του κάρμα, να απαντάς συνεχόμενα όσο μπορείς με αγάπη και κατανόηση σε όλα όσα αυτά σου συμβαίνουν μέσα, όσοι το καταλάβετε κι εσείς, το καταλάβετε μέσα από τον ανώτερο σου εαυτό. Δηλαδή, θα πάρεις το δύσκολο δρόμο, αλλά τα δώρα μετά, μέσα από τη δύναμη του κάρμα, θα είναι πραγματικά εξαιρετικά, θα είναι πολύ δυνατά. Δεν το επεκτείνω περισσότερο, δεν θέλω να σε μπερδέψω, κράτησέ το σαν πληροφορία. Πάμε τώρα σε ένα μυστικό το οποίο χρειάζεται να προσέξεις. Η πόρτα λοιπόν που ανοίγεις, ή που βγαίνεις, δεν ξέρουμε τώρα, εξαρτάται από τον καθένα. Λοιπόν, έχει να σου πει ένα μυστικό, διότι μπαίνεις ή βγαίνεις. Ένα μυστικό, να αποκαλυφθεί ένα μυστικό που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και αυτό που βγαίνει είναι οι οικογενειακοί καυγάδες. Γιατί το πήρα λίγο ανάποδα, έτσι. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξεις. Μπορεί να υπάρχει, οι καυγάδες είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλεις, έτσι. Οι καυγάδες μπορεί να είναι κάτι παρεξηγήσεις, μπορεί να είναι κάτι απλό, μπορεί όμως και να είναι κάτι... Διότι εδώ έχουμε το χέρι του Δία, δεν θα σου πω περισσότερα για να μην σε μπερδέψω, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες, όμως εδώ έχει βγει ανάποδα και τι άλλο έχουμε, εδώ πέρα έχουμε και μία σπαθάτη βασίλισσα, η οποία είναι θετική, δηλαδή αν είσαι εσύ σαν γυναίκα, σημαίνει ότι εσύ είσαι στη μέση, ας το πούμε, και προσπαθείς, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μέσα στην οικογένεια μπορεί να πλακώνεται ο σύζυγος, ο πατέρας με το παιδί. Οκ, εντάξει, δεν είναι και κάτι, σημαίνει στις οικογένειες, και μπαίνεις εσύ στη μέση λίγο για να φτιάξεις λίγο τα πράγματα. Μπορεί όμως να έχει να κάνει με την άλλη την οικογένεια, τη δική σου, ή μπορεί να έχει με τα πεθερικά ή οτιδήποτε. Πρόσεξε τους οικογενειακούς καυγάδες. Το άλλο, γιατί πήγα λίγο έτσι και μπερδεύτηκα, όχι μπερδεύτηκα, λέω, οκ, okay, πώς είναι το σωστό να το βάλω, είχε βγει και ένας πλούσιος γάμος. Εδώ τώρα τι σημαίνει, πλούσιος γάμος, μπορεί να μιλάμε συμβολικά, μπορεί να μιλάμε και κυριολεκτικά, μπορεί όντως να είναι ένας γάμος ο οποίος έχει μια οικονομική επιφάνεια, εντάξει, σε οποιοδήποτε επίπεδο με την ύλη, αλλά από την άλλη όμως, μπορεί να σου πει ότι τα πράγματα στη ζωή καμιά φορά αλλάζουν. Και από εκεί που ναι, μεν μπορεί να υπάρχει μια οικονομική επιφάνεια, αλλά να υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Γενικά όμως, κράτα την πληροφορία ότι
πρόσεξε, γενικά στη ζωή σου και τους καυγάδες. Γιατί μπορεί να υπάρχει και η έννοια εδώ της συνεργασίας, η έννοια του δουλεύω, η έννοια της, του επαγγέλματος, είμαι σε μια εργασία, γιατί και εκεί κατά κάποιο τρόπο μια οικογένεια είναι, έτσι. Όχι κυριολεκτικά, όπου και εκεί παίζουν πολλές δυναμικές και υπάρχουν και εκεί διάφορα προβλήματα. Αυτό πρόσεξε, αυτό είναι το μυστικό. Εδώ έχουμε τώρα μία πρόθεση. Αυτή η επιλογή σου δηλαδή θα σου βγάλει με μία πρόθεση, μία δυναμική. Για να δούμε. Σας είπα, είναι ιδιαίτερες κάρτες. Εδώ θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο ρίξιμο και αυτό το οποίο βγαίνει είναι, πάλι έχει βγει η οικογένεια, εντάξει. Όχι όμως μόνο η οικογένεια, έχει βγει η οικογένεια, έχει βγει η παρέα, οι φίλοι, δίνεις πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Και σημαίνει ότι μπορεί να είσαι σε μία κατάσταση εσύ όπου μπορείς να ζυγίζεις τα πράγματα και να τους φέρνεις σε μία ισορροπία. Εδώ έχουμε το 53 όπως είπαμε, εδώ έχουμε το 30 και εδώ έχουμε το 20. Δες αυτοί οι αριθμοί πώς παίζουν μέσα. Και μπορείς να κάνεις και προσθέσεις, δηλαδή μπορεί να κάνεις 5 και 3, 8 και 2, 10, 10 και 3, 13, 3 και 1, 4. Δες τα όλα αυτά πώς παίζουν στη ζωή σου. Εντάξει, είσαι όμως σε ένα καλό σημείο. Είναι καλές κάρτες όμως. Δεν είναι άσχημες κάρτες. Είναι καλή αυτή η κάρτα. Δώσε σημασία γενικά. Να δίνεις μάλλον αξία, σημασία και προτεραιότητα στην οικογένεια. Ό,τι θεωρεί ο καθένας κιόλας οικογένεια. Ωραία η πόρτα, Γιάννα. Περίμενε όμως. Έχουμε κι άλλο ένα και μία σύμβουλη από τα ρο. Τι έχουν να σου πούνε που είναι και η δύναμή σου και είναι ο άσος κούπα. Αυτή είναι και η δύναμή σου. Και η δύναμή σου μέσα από τον Άσο Κούπα σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος εσύ με πολύ δυνατή ψυχή, ευλογημένη ψυχή, όμορφη ψυχή και έρχεται να σου απαντήσει και σε αυτό εδώ πέρα και όλα να το συμπληρώσει όπως το είπα εγώ ότι άνοιξε την καρδιά σου, το συναίσθημά σου, να κατανοείς τους άλλους, συγχώρεσέ τους. Δεν καταλαβαίνουν ακριβώς, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πηγαίνουν σύμφωνα και με τα δικά τους φίλτρα και πολλές φορές ναι μεν πληγώνουν τους άλλους αλλά δεν ξέρουν τι κάνουν. Και δεν τους, ναι και μπορεί ναι, να μην τους ενδιαφέρει κιόλας ή να θεωρούν ότι αυτό που είπα εγώ είναι φυσιολογικό, δεν είναι να σε στεναχωρήσω, αλλά γίνεται όμως. Εδώ σημαίνει ότι αυτή η πόρτα που σου ανοίγει αν θέλεις ή και κλείνει και μένεις μετά μέσα με την οικογένεια δεν είναι ποτέ αργά για να υπάρχει αγάπη, συνέστημα, για να υπάρχει επίσης ένα όμορφο περιβάλλον γεμάτο με αγάπη, ροή της αγάπης, όπου και να είναι αυτό, όπως και να είναι αυτό, και φαίνεται ότι εσύ έχεις την ευλογία και τη δύναμη να το καταφέρεις. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην δεύτερη πόρτα. Πολύ ιδιαίτερη και αυτή, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ιδιαίτερη πόρτα. Με πολύ ωραίες, πολύ ωραία πόρτα και αυτή. Όλες είναι ωραίες. Εμένα μου αρέσουν όλες. Να σας πω την αλήθεια. Δυσκολεύομαι ποια θα επιλέξω κι εγώ. Πάντως δεν θα επέλεγα την πρώτη. Είμαι μεταξύ, να σας πω μεταξύ τι είμαι. Είμαι μεταξύ τρίτης και τέταρτης. Αλλά ως περίεργος άνθρωπος που είμαι και ιδιότροπος και μυστήριος, μάλλον θα επιλέξω την τέταρτη. Θα δούμε όμως. Εντάξει. Πάμε δεύτερη πόρτα. Θάλασσα, ίσως σε κάποιο νησί, πολύ όμορφη πόρτα και αυτή, μπαίνεις μέσα, έχει φως, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος μέσα και σε περιμένει. Αν παρατηρήσετε υπάρχουν δύο πόρτες ανοιχτές και δύο πόρτες κλειστές, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, είναι κλειστή πόρτα αλλά σε περιμένουν, έχεις γυρίσει από επίσκεψη, έχεις γυρίσει από τη δουλειά, σε περιμένουν όμως. Πρόσεξε αυτό που σου λέω, σε περιμένουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει ρε παιδί μου εγώ είμαι μόνος μου. Μπορεί να σε περιμένει, αν έχεις κάποιο ζωάκι μέσα, σε περιμένει κάποιο ζωάκι, είτε στην αυλή σου ή οτιδήποτε. Αν δεν έχεις τίποτα απολύτως, τότε κάνε κάτι, πάρε κάτι. Ενώ δηλαδή, καλό θα είναι να έχεις με κάτι ίσως να ασχοληθείς. Δεν ξέρω γιατί στο λέω, απλά μου έρχεται φλασιά να σου το πω. Διότι εντελώς ένα σπίτι άδειο δεν θα σε βοηθήσει και ψυχολογικά, εκτός... Όταν, πρόσεξε θα σου πω, όταν γυρνάς το κλειδί και μπαίνεις μέσα στο σπίτι, αισθάνεσαι ελευθερία, αν αισθάνεσαι ελευθερία, τότε είναι ok. Αν αισθάνεσαι απόλυτη μοναξιά, τότε δεν είναι ok.
Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το είπα, απλά μου ήρθε φλασιά, έπρεπε να σας το πω. Όμως, για να δούμε σένα. Μάλιστα. Έχεις όντως στη ζωή σου, σαν ταξιδευτής αυτής της ζωής, δυσκολίες στο να βρεις τρόπους να ξεπεράσεις τα εμπόδια σου. Και λες πώς θα το ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο. Μπορεί να είναι και αυτό που είπα. Μου λες βρεακά, ωραία τα λες εσύ, αλλά πώς θα το ξεπεράσω εγώ το εμπόδιο. Σωστά. Σωστός προβληματισμός. Όμως, αυτή η κάρτα η οποία σου λέει σαν ενέργεια είναι κάτσε με ηρεμία μυαλού, έτσι. Όχι πάνω στα ντουζένια μας, πάνω στην κατάσταση που είμαστε. Ω, είμαι μόνος, μόνη αυτά και Παναγιά μου και αιμονικά και μας έχει πιάσει και η θλίψη και στεναχώρια όλο αυτό. Όχι, πάρ' το αλλιώς. Και προσπάθησε, αν μπορείς, όσο μπορείς, να κατευθύνεις αλλού την ενέργεια. Θέλει λίγο κόπο, θέλει και τρόπο φυσικά, αλλά όμως η ανταμοιβή θα είναι πολύ μεγάλη αν το καταφέρεις. Πάμε. Ένα αστρολογικό μυστικό το οποίο αποκαλύπτεται και αυτό που βγαίνει είναι μάλιστα. Έχει βγει υπάρχει αυτό που λέμε, είναι ο αριθμός 16 εδώ, η ηρεμία. Ηλιακή ηρεμία, στο πούμε. Έχουμε τις ηλιακές καταιγίδες, είναι όμως όταν ο ήλιος βρίσκεται σε μια κατάσταση θετική, ας το πούμε, για εμάς. Είναι μια καλή κάρτα. Ο ήλιος όταν βγαίνει θέλει να σου πει ότι έρχονται πράγματα στη ζωή τα οποία χρειάζονται ξεκαθάρισμα, να έρθουν αλήθειες. Εσύ να τις δεις τις αλήθειες, έτσι. Είναι μια ήρεμη ενέργεια, άρα σημαίνει ότι και εσύ ένας άνθρωπος ήρεμη ενέργεια, ήρεμη δύναμη. Σου αρέσουν τα πράγματα να βγαίνουν οι αλήθειες στην επιφάνεια, αλλά ρε παιδί μου, αυτό που λένε, τι καθόμαστε και πλακωνόμαστε χωρίς ένταση, να βγουν δηλαδή με ένα τέτοιο τρόπο επικοδομητικό. Οι δράσεις που χρειάζεται ίσως να πάρεις είναι να ακούς εσωτερικά τη φωνή, το ένστικτό σου, τη διαίσθησή σου, να βρεις αντίστοιχους ανθρώπους που να συνδεθείς σε πνευματικό επίπεδο, σε επίπεδο σκέψης που να έχετε το ίδιο και με άλλους ανθρώπους, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, ώστε να ακούς και να εμπιστευτείς την εσωτερική σου φωνή. Βγες προς τα έξω λίγο, γι' αυτό το είπα, είδες, βγες προς τα έξω λίγο για να χτίσεις σχέσεις με τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν λέμε με ολόκληρο στρατό που λέει ο λόγος, ενώ με όσο εσύ μπορείς γενικά ή με αυτούς που μπορείς να εμπιστευτείς σιγά σιγά, λίγο λίγο, διότι η πρόκληση που έχεις, γι' αυτό σου βγήκε, η πρόκληση που έχεις είναι ότι πολλές φορές δεν είναι ο χρόνος, η στιγμή να πιέζεις, δεν θέλεις τέτοια ενέργεια εσύ, να πιέζεις και να πιέζεις, έτσι δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Χρειάζεται όμως να προσεγγίσεις τη ζωή με έναν τελείως καινούριο και διαφορετικό τρόπο. Να τι πόρτα που ανοίγει λοιπόν με το μυστικό της. Να έχεις υπομονή και ξέρεις κάτι, με την υπομονή όλο αυτό το οποίο, πώς το πω, το πράγμα το ομιχλώδες, το οποίο δεν βλέπεις καθαρά, στη ζωή, στις σχέσεις, στους ανθρώπους, στις φιλίες, στις οικογένειες, οπουδήποτε, στις συνεργασίες, τα επαγγελματικά, καθαρίζει και βλέπεις πιο ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Αυτό για σένα είναι μια στιγμή αναλαμπής. Τι δώρο υπάρχει? Το δώρο που σου δίνει αυτή εδώ πέρα η πόρτα λοιπόν με το μυστικό της αστρολογικό είναι ναι, χρειάζεσαι την απομόνωση. Είναι γεγονός. Χρειάζεσαι χρόνο μόνος σου, μόνη σου. Να κάνεις οτιδήποτε. Βοηθάει λοιπόν ο διαλογισμός, αν έχεις κάνει ποτέ. Μπορείς να ξεκινήσεις, δεν είναι τίποτα. Η μουσική. Να μην υπεραναλύεις τα πράγματα. Και μέσα σε αυτή την ησυχία του μυαλού σου έρχονται όλες οι απαντήσεις. Εντάξει. Είναι σημαντικό λοιπόν για σένα αυτή η ηρεμία που την επιδιώκεις κιόλας
Είναι από την άλλη σημαντικό να κρατήσεις κάποια ισορροπία και να έχεις κάποιες παρέες, κάποιους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να έχεις πολλούς, λίγους. Να βγαίνεις λίγο και να μαθαίνεις από αυτούς θα σε βοηθήσει στην αναζήτησή σου της αλήθειας. Εντάξει. Αυτό κι αν είναι βαθύ. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι η εφευρετικότητα. Είναι πολύ καλό. Χέρι του Ερμή. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Είσαι ένα άτομο το οποίο ταιριάζει. Λοιπόν, εδώ έχει βγει ο αριθμός 16, εδώ έχει βγει ο αριθμός 23. Ταιριάζει και με, και με αυτό το 23, έτσι, που σημαίνει και η μαγνητικότητα. Και ο ήλιος έχει μεγάλη ενέργεια και δύναμη και μαγνητικότητα. Λοιπόν, εδώ μπορεί να υπάρχει κάποιος άντρας, ο οποίος ένας σπαθάτος μαζί με ένα τρία κούπα σε συνδυασμό, με ένα τρία καρό, συγγνώμη, σε συνδυασμό, το οποίο σημαίνει μπορεί να υπάρχει κάποιος άντρας να σε βοηθήσει, να σε βοηθάει, που να είναι ειλικρινής απέναντί σου και έρχεται να σου ανοίξει και επαγγελματικά βήματα και επαγγελματικά θέματα. Όμως εσύ χρειάζεσαι εφευρετικότητα στη ζωή σου, καινούργια πράγματα. Εφευρετικότητα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το χέρι του Ερμή σημαίνει τα καταφέρνω. Εντάξει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, που βγαίνει στην επιφάνεια ένα μυστικό δηλαδή. Τι ανοίγει αυτή η πόρτα. Πάμε να δούμε μία πρόθεση εδώ, τι σημαίνει και πού θέλεις. Α, κύκλοι. Ωραία, λοιπόν, στη ζωή να ξέρεις ότι περνάμε κύκλους. Ο αριθμός 6 εδώ. Έχει βγει και εδώ ένα 6, το 16 δηλαδή. Οι κύκλοι θέλουν να σου πούνε ότι η ζωή είναι κύκλοι. Δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Ναι, νομίζουμε ότι είναι γραμμικός ο χρόνος. Γραμμικός είναι όπως το ζούμε, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Στην ουσία όμως είναι κύκλοι οι οποίοι κιόλας έχουν μεταξύ τους εσωτερικά και λαβύρινθα. Το 6 σημαίνει οικογένεια. Το 6 σημαίνει παλιές σχέσεις. Το 6 σημαίνει παρελθόν. Το 6 σημαίνει σχέσεις οι οποίες γνωριμίες, οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν με αγάπη, με έρωτα, με φιλία, με όμορφες στιγμές, αναπολύς το παρελθόν και αναπολύς τους κύκλους τους οποίους είχες περάσει. Οκ, okay, δεν είναι κακό αυτό, ίσως είναι καλό. Μπορεί να σε βοηθήσει, εκτός και αν σε ρίξει, να το προσέξεις αυτό, να βγάλεις φωτογραφίες από το σεντούκι σου, το σουρτάρι σου, ξέρω, να βλέπεις όταν ήσουν ένα παιδί, όταν ήσουν 18, όταν ήσουν 19, θα σου κάνει καλό. Θα συνδεθείς με εκείνα τα χρόνια της αθωότητας ίσως. Θα συνδεθείς με μια ήρεμη, δύναμη που ήσουν, που είχες, με τις απογοητεύσεις, με όλα τα πράγματα. Κάπου όμως αυτή η αναπόλυση, αυτές οι μνήμες που θα έρθουν πάλι στην επιφάνεια, δημιουργούν ένα θεραπευτικό πεδίο. Ενεργούν θεραπευτικά για σένα, γιατί το 6 είναι και ο αριθμός της θεραπείας. Εντάξει, δες το αυτό και βεβαίως εννοείται ότι να ξέρεις ότι στη ζωή υπάρχουν κύκλοι, πράγματα ολοκληρώνονται και πράγματα ξαναξεκινάνε και ξεκινάνε και ξανακλίνουν και ξαναξεκινάνε. Έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Έτσι γίνεται. Και ως πολύπλοκα όντα που είμαστε, δημιουργείται και αυτή η πολυπλοκότητα στην ενέργεια. Έτσι, γιατί η ενέργεια εκφράζεται και μέσα από εμάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, πολύ καλό, άσος ξυφών. Έχεις μεγάλη δύναμη, έχεις μεγάλη αξία. Δες εδώ πώς ταιριάζει και πολύ όμορφα. 1 και 6, έτσι σαν συνδυασμός, μας κάνει το 7, υπάρχει και εδώ ένα 7, υπάρχει και ένα 23, υπάρχει και ένα 23 εδώ. Θα μου πεις, να βγεις από τη θλίψη σου λέει εδώ, έτσι. Το 23 σημαίνει, χρειάζεσαι και εφευρετικότητα γενικά για να μην πέφτεις στην αχώρια, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, μια ψυχή πολύ πολύ ευαίσθητη και στεναχωριέται πολύ εύκολα. Ο άσος ξυφών σημαίνει όμως πάτα γερά στα πόδια σου, αυτό σου λέει η πόρτα που ανοίγεις, ή σου λέει και το εξής. Πάρε θάρρος, πάρε δύναμη και άνοιξε την πόρτα στην επίσκεψη που πηγαίνεις εκεί στους ανθρώπους. Όποιος και να είναι αυτός, πηγαίνεις και επίσκεψη, γίνεται και αυτό. Λογική, δύναμη, η δύναμη της λογικής, εντάξει, στην καρδιά του θέματος, έχεις την εσωτερική μάτια που μπορείς να δεις πολλά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα, ιδέες που φέρνουν εφευρετικότητα. Για κάποιο λόγο αυτό έχει βγει εφευρετικότητα, σπάσε λίγο το μυαλό σου τι μπορεί να σημαίνει, παίζει σημαντικό ρόλο, όμως είσαι ένα άτομο το οποίο έχει μεγάλη αξία, μεγάλη δύναμη, μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του και να κάνει πραγματικά θαύματα. Ναι,
Μόνο του. Μόνος σου. Μόνος σου. Ναι, μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα. Να ασχοληθείς με απίστευτα πράγματα. Τι θέλεις, τέχνη. Τι θέλεις, θέλεις επιχειρηματικότητα. Θες να μάθεις, θες να σπουδάσεις. Ό,τι βάλει το μυαλό σου μπορείς να το πετύχεις, να το ξέρεις. Έχεις μεγάλη δύναμη. Ωραία. Πάμε στο τρίτο μας deck. Στην τρίτη πόρτα, στην τρίτη επιλογή. Deck, τρίτη επιλογή πόρτας. Πολύ όμορφη εικόνα. Τελικά δεν θα επιλέξω την τρίτη πόρτα, θα επιλέξω την τέταρτη. Εγώ θα επιλέξω την τέταρτη. Στο μικρό 10%. Και θα σας πω ποιο, με ποιο κριτήριο. Λοιπόν, έπεσε μόνο του. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, γιατί κάτι θέλει να σου πει, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θα συνεχίσω μετά τη σκέψη μου, δικαιολογώντας γιατί επέλεξα την τέταρτη πόρτα. Η τρίτη πόρτα όμως σου προσφέρει και σου λέει άνοιξε την καρδιά σου στην ευτυχία, στη χαρά. Θυμάστε που ήμασταν παιδιά και χαιρόμασταν και δεν μας ενδιαφέρε τίποτα και ήμασταν χαρούμενοι. Βέβαια τότε άλλες εποχές, αλλά ήμασταν ξένιαστοι και δεν είχε σημασία, ναι, πλακωνόμασταν και με τους φίλους μας βριζόμασταν, κάναμε, αλλά ξανά πάλι, ξανά φεύγαμε, μπαίναμε, κάναμε, γυρνάγαμε, εξαφανιζόμασταν από το σπίτι όσοι μπορούσαν, βέβαια, έτσι, και, γιατί παίζαν συνέχεια στις αλάνες ή στους αγρούς, δεν ξέρω τι, και γυρνάγανε βράδυ, διαβάσμα τίποτα, σιγά σιγά διαβάζαμε και πηγαίναμε αδιάβαστη στο σχολείο ή διαβάζαμε πασαλήματα. Ήταν όμως μια εποχή, ήταν όμως, μάλλον να το πω έτσι, είναι όταν ήμασταν μικρά, δεν νοιαζόμασταν για τίποτα. Κάτι ανάλογο σου λέει και εδώ τώρα. Όχι να μην νοιάζεσαι, ενώ δηλαδή να μην προβληματίζεσαι, προς Θεού, έτσι. Δεν πεις, ναι, δεν είμαι παιδί πια, ναι, όλο, έχουμε όμως ένα παιδί μέσα μας, που σημαίνει όμως ότι κάπου πρέπει και εμείς να βλέπουμε λίγο τη χαρά, να εντοπίζουμε τη χαρά, όχι το αρνητικό, να πηγαίνουμε στη χαρά. Εδώ έχει ξαναβγεί πάλι το opposition, είναι η αντίθεση δηλαδή, η οποία σε κάνει πιο όριμο, ναι, από τη χαρά, πρόσεξε να δεις, από τη χαρά, την παιδικότητα αν θέλεις, αναγκάστηκε στη ζωή να έρθεις σε μια δύσκολη κατάσταση και να αντιμετωπίσεις αρκετές δυσκολίες, έτσι. Πολύ περιληπτικά θα σου πω και εδώ ότι είναι ένας δρόμος σοφίας, εδώ, ένας δρόμος όπου σου δίνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές εμπειρίες, μέσα από αυτές τις δυσκολίες μαθαίνεις. Η δράση σου είναι να μην το δεις σαν τιμωρία, αλλά να δεις ότι αυτό που συμβαίνει είναι ένα είδος εκπαίδευσης, ψυχικής, σωματικής, νοητικής, πνευματικής. Να σου το πω έτσι, κάτι ο Θεός θέλει να σου πει. Να σου το πω και έτσι πολύ απλά. Θες το σύμπαν, θες ο Θεός, να σου το πω έτσι. Κάτι σου βάζει δυσκολίες για κάποιο λόγο. Εντάξει, δεν τις βάζει γιατί σε μισή, δεν τις βάζει γιατί σου λέει «Α, ωραία, βρήκα την ευκαιρία να σε ταλαιπωρήσω». Γίνεται για κάποιο λόγο, για να μάθεις και να βοηθήσεις εσύ μετά. Λοιπόν, η πρόκλησή σου είναι ότι είναι μια ευκαιρία για να αποκτήσεις σοφία και να μεγαλώσεις εσύ μέσα σου, να ενδυναμωθείς, και το δώρο είναι ότι μέσα από την αγάπη, μέσα από την αγάπη, μέσα από το να ανοίξεις την καρδιά σου και να συγχωρέσεις και καταστάσεις και ανθρώπους και να προχωρήσεις, γεμίζει η δεξαμενή του θετικού κάρμα, να σου το πω έτσι, με αποτέλεσμα το κάρμα μετά καίει οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει. Στο λέω όσο πιο απλά γίνεται. Είναι ένα είδος μεγαλώματος, έτσι. Ναι. Το επόμενο που βγαίνει είναι υπομονή. Αριθμός 23. Έχουμε 23. Είδες πόσο όμορφα συντονίζονται όλα. Μέσα από διαφορετικά δέξια αριθμοί έρχονται και όλα σχεδόν μέχρι στιγμής οι επιλογές, οι πόρτες έχουν συντονιστεί. Να έχεις υπομονή. Ναι, όντως. Στη ζωή, εσύ στη ζωή, αυτό που βγαίνει δηλαδή εδώ, είναι να έχεις υπομονή. Και ξέχασα μία κάρτα. Γιατί? Ωραία. Μάλλον έτσι θέλει να βγει. Και είναι οκ. Okay. Θέλει να βγει πρώτα υπομονή, να μας πει κάποια πράγματα και πάμε στο μυστικό τώρα. Να αποκαλύψουμε ποιο είναι το μυστικό. Ένα μυστικό λοιπόν.
θα μου πεις, που ακούω πολλές φορές που μου γράφετε, μα πόσο πια υπομονή, μα... Ναι, υπομονή, ναι. Η υπομονή δεν είναι για 10 λεπτά. Δεν είναι σε 10 λεπτά θα ξεπεράσω το πρόβλημά μου. Θα μου πεις, υπομονή είναι για χρόνια. Υπομονή, ναι, μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και για χρόνια. Να σας υπενθυμίσω το ταξίδι του Οδυσσέα. Με όλες, η ψυχή δηλαδή, γιατί το ταξίδι του Οδυσσέα κατά κάποιο τρόπο είναι το ταξίδι της ψυχής και δείχνει ότι πολλές φορές ταξίδεψε τόσα χρόνια για να φτάσει στον τελικό σκοπό. Ναι, υπομονή λοιπόν. Και δεν είναι τυχαίες αυτές οι ιστορίες, έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Και αυτό το οποίο βγαίνει, εδώ κοίταξε να δεις, εδώ σημαίνει ένας αραβώνας, όμως είναι το χέρι της Αφροδίτης. Άκου τώρα να δεις. Ακριβώς μπορεί να μην είναι αραβώνας. Μπορεί να είναι μια υπόσχεση, μπορεί να είναι ένας αραβώνας ο οποίος υπήρξε, έγινε γάμος μετά, προχώρησε, έκανε. Αριθμός 34, επειδή όμως είναι το χέρι της Αφροδίτης, έχει να κάνει με τις σχέσεις γενικά, έτσι. Κυρίως τις ερωτικές, αλλά και τις υπόλοιπες, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Σχέδια, κάνει σχέδια, συναισθηματικά σχέδια σε ένα συναισθηματικό άτομο, αλλά αυτό το οποίο σου λέει όμως, γι' αυτό βγήκε η υπομονή, ξέρεις κάτι, οι σχέσεις χρειάζονται υπομονή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Εδώ έχουμε επίσης το 8 κούπα και έχουμε και το 7 ξυφών. Ένας συνδυασμός. Ένας ωραίος συνδυασμός που σημαίνει ότι με το 7 ξυφών, αν θέλεις, με τη δύναμή σου λίγο, με την ανάλυσή σου, με την πρακτικότητά σου, χτίζεις σχέσεις αγάπης. Δίνεις σημασία, γιατί σε ένα άτομο σχέσεων εσύ, δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις. Μπορεί να υπήρξε ένας αραβώνας σε πολύ όμορφο σημείο, μπορεί να υπήρξε η γέννηση μιας φιλίας σε πολύ ωραίο σημείο, μπορεί να υπήρξε η σύλληψη ενός παιδιού, ενός μωρού σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έτσι. Όλα παίζουν ρόλο στη ζωή μας. Είναι πολύ όμορφες σημαντικές στιγμές. Το πρώτο φιλί, η πρώτη αγκαλιά, ο πρώτος έρωτας, όλα αυτά. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία σε έχουν γεμίσει. Γεμίσει, έτσι. Συναισθηματικά, ολοκληρωτικά. Και βεβαίως δες και εσύ ό,τι άλλο σημαίνει. Μπορείς να το ψάξεις λίγο και εσύ. Το χέρι της Αφροδίτης, τι σημαίνει. Ή γενικά το αστρολογικό σου χάρτη, την Αφροδίτη που την έχεις, πόσο δυνατή είναι ή όχι. Και τι θέλει να σου πει. Είναι όμως πολύ θετικό, διότι γίνεσαι ένας άνθρωπος εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από την αγάπη, μέσα από το ενδιαφέρον για τις σχέσεις, προχωράς. Και μία καταπληκτική κάρτα, αγαπημένη μου, λοιπόν. Και δες πως είναι η τρίτη επιλογή και βγαίνει και ο αριθμός 3. Έτσι μου αρέσει να παίζω λίγο με τους αριθμούς. Και φυσικά ο αριθμός 3 υπάρχει εδώ ένα τριάρι, δύο τριάρια, τρία τριάρια, τέσσερα τριάρια. Τέσσερα τριάρια. 34. Τρεις, τέσσερις, 12. 12 και ένα, 3. Δες δηλαδή πώς όλα έρχονται με... Είδες το σύμπαν λοιπόν, πώς απαντάει η ενέργεια το σύμπαν με έναν όμορφο τρόπο για να σου δείξει ότι όλα είναι συντονισμοί, όλα συντονίζονται, όλα υπάρχουν. Λοιπόν, ο κόσμος. Είναι πολύ θετική κάρτα. Όμως αυτό το οποίο μου αρέσει να λέω είναι ο Κρόνος εδώ, είναι ο μεγάλος δάσκαλος. Βέβαια αυτό είναι περισσότερο στην δυτική, ας το πούμε λίγο, αστρολογία, την πιο σύγχρονη αστρολογία. Ο Κρόνος είναι δάσκαλος, ο Κρόνος είναι ο κυρίαρχος του κάρμα και θέλει να σου πει ότι εφόσον πέρασες τα μαθήματά σου, αυτά τα τέσσερα μαθήματα, αυτές τις τέσσερις περιοχές, αυτές τις τέσσερις προκλήσεις στη ζωή σου, δες πως παίζει πάλι ο αριθμός 4 εδώ, τότε όλα έρχονται κάποια στιγμή, ολοκληρώνονται και έρχεται η επιτυχία και η ολοκλήρωση ενός κύκλου και η σύνθεση κάποιων πραγμάτων. Σε κάποια μαθήματα λοιπόν έχεις πάει άριστα, σε κάποια μαθήματα μπορεί να χρειαστείς λίγη δουλίτσα. Όμως, ο κόσμος έρχεται να σου πει ότι έχεις όλο εκείνο το δυναμικό να τα καταφέρεις στη ζωή σου σε πολλά επίπεδα. Σπούδασες, είναι μεγάλη επιτυχία. Πήρες πτυχίο, είναι μεγάλη επιτυχία. Έφτιαξες μόνος σου μια δουλειά, μια καινούργια επιχείρηση, είναι μεγάλη επιτυχία.
Ναι, μπορεί να έχεις πολλές δυσκολίες. Ναι, γιατί μπορεί να μην πέρασες τα μαθήματα με την πρώτη. Οκ. Okay. Ταλαιπωρήθηκες. Τα κατάφερες όμως. Έτσι είναι η ζωή. Και έχεις λοιπόν αυτή την ενέργεια του να τα καταφέρνεις στο τέλος. Ό,τι και να είναι. Βέβαια, θέλει, όπως λέει ο Κρόνος εδώ, θέλει υπομονή. Sorry, θέλει υπομονή. Θέλει οργάνωση, θέλει πρακτικότητα. Θέλει μυαλό, θέλει λογική, είναι όλα αυτά δηλαδή, αν θέλεις, που έρχεται να σου πει και σχέσεις μέσα από τους ανθρώπους και θα πετύχεις. Εντάξει. Και πάμε στην τέταρτη πόρτα λοιπόν, που είναι και η δική μου η επιλογή. Γιατί, ξέρετε όλοι οι άνθρωποι, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Στο σκοτάδι, το ωραίο το σκοτάδι, όμως στο δημιουργικό, μπορεί να γίνει όντως πολύ δημιουργικό, γιατί μην ξεχνάτε, όταν είμαστε έμβρια, είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Ένας σπόρος, ένας φυτού ή οτιδήποτε, για να μεγαλώσει, χρειάζεται σκοτάδι. Κάτω στο έδαφος, δεν έχει φως, έχει σκοτάδι. Όταν ανθίσει όμως, όπως και το μωρό, ο άνθρωπος όταν βγει και παλιά, τα παλιά, παλιά, παλιά χρόνια, υπάρχει ένας μυστικός συμβολισμός στην αστρολογία, όταν γεννούσαν οι άνθρωποι έξω στη φύση, το μωρό τι κάνανε, όπως το βγάζανε, το ακουμπάγανε κάτω στο έδαφος για να γειωθεί, να καταλάβει τη γη, αλλά επίσης η ματιά του, η πρώτη ματιά που θα δει, να είναι τα αστέρια. Ο ουράνιος θόλος. Λοιπόν. Όμως το εμείς, όσοι επιλέξατε λοιπόν αυτό το... Και την τέταρτη πόρτα που έχει φως όμως, είναι όμως μυστήρια. Διότι ξέρει να κρατάει μυστικά. Δηλαδή, να σας το πω για μένα. Γνωρίζω μυστικά, δεν τα λέω όλα. Επίσης είναι μία πόρτα μυστήριο. Και εγώ είμαι ένα μυστήριο, έτσι. Δηλαδή, αν και ψηλό, με έχετε δει λιγάκι, τέλος πάντων, κάποια στιγμή. Αυτή η πόρτα, επίσης, είναι και το φως της ψυχής. Και έχει μέσα της πολύ φως σε έναν σκοτεινό κόσμο. Και επίσης γνωρίζει πώς να προστατεύεται. Και τι έχει βγει. Φίλες και φίλοι. Υπάρχει ικανότητα, έχετε την ικανότητα, να το πω έτσι, έχουμε την ικανότητα από ψηλά να παρατηρούμε και να βλέπουμε όλη την εικόνα, όλη την αλήθεια του τι συμβαίνει. Το βλέπω από ψηλά, μπορεί να σημαίνει η αντίληψη που έχετε είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο για το τι πραγματικά, για το ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Έχετε μια ικανότητα, έχουμε μια ικανότητα να σκανάρουμε τους ανθρώπους και να τους καταλαβαίνουμε σαν ακτινογραφία. Ακόμα κι όταν λένε ελάχιστα. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, καταλαβαίνουμε ποιος μας ζηλεύει, καταλαβαίνουμε αν θέλουν το καλό μας ή όχι, διότι επειδή σημαίνει ψηλά, σημαίνει και το έκτο ενεργειακό κέντρο, το οποίο είναι το τρίτο μάτι. Τρίτο μάτι φυσικά δεν είναι μάτι ακριβώς, λέγεται έτσι, ένας συμβολισμός που σημαίνει ότι εκεί είναι η αντίληψη του μυαλού και μπορεί μέσα από τα εγκεφαλικά κύματα να καταλάβει τι συμβαίνει με τους ανθρώπους, τους οικείους μας. Για ποιο λόγο μας έχουν πλησιάσει. Τι μου λέει τώρα αυτός εδώ. Μεγάλο ταλέντο, μεγάλη ικανότητα. Για να δούμε ένα αστρολογικό, μάλιστα. Εδώ έχουμε έναν βόρειο δεσμό, αυτό είναι πολύ καλό. Αστρολογικά, αριθμός 34, έτσι.
να τα βάζουμε κάτω και τους αριθμούς. Ο βόρειος δεσμός έχει να κάνει με το μέλλον. Ο βόρειος δεσμός είναι μία από τις θετικές αποτυπώσεις όσον αφορά στην αστρολογία. Έχει να κάνει, είναι, να σας το πω, ένα μέρος όπου η ψυχή αισθάνεται ασφάλεια και ξεκουράζεται. Να σας το πω έτσι ενεργειακά, λίγο, ναι. Ο βόρειος δεσμός στην αστρολογία δεν έχει χάρτη, είναι μια περιοχή αχαρτογράφητη. Είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς για το μέλλον, λέει για μέλλον, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις για το μέλλον, πού πρέπει να πας, εντάξει. Συνδέεται φυσικά με τη σελήνη. Και λέγεται επίσης το κεφάλι του δράκου. Τα λόγια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν γενικότερα στη ζωή. Όπως εγώ τώρα μιλάω δηλαδή και ο τρόπος που μιλάω και επικοινωνώ με εσάς δηλαδή, έχει τον δικό του σκοπό και τον δικό του ρόλο. Εδώ λοιπόν ένας φάρος ο οποίος αναβοσβήνει και σου λέει εκεί, εκεί πρέπει να πας ή εδώ είμαι, έλα. Εδώ είναι σύμβουλοι, εδώ είναι φίλοι, εδώ είναι ο κόσμος ο οποίος ανοίγεται για σένα, εδώ είναι οι γνώσεις, εδώ είναι οι καταστάσεις οι οποίες θα σε πιέσουν προκειμένου να μάθεις να βγεις από τη ζώνη της ασφαλείας σου. Η πρόκληση εδώ είναι ότι πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και λίγο τρομακτικό και μπορεί να συναντήσεις και πάρα πολλές αντιστάσεις από τους ανθρώπους σε αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις στο σκοπό σου και αυτή είναι η πρόκλησή σου, εντάξει. Το δώρο όμως είναι που σου δίνει ο βόρειος δεσμός και δες που τον έχεις και θα καταλάβεις πολύ περισσότερα, είναι ότι το πεπρωμένο που σε περιμένει έρχεται με νέα ξεκινήματα και σιγά σιγά όσο προχωράς και το αντιλαμβάνεσαι, τόσο αυτό είναι πιο επικοδομητικό και σου δίνει περισσότερα δώρα. Τύχη. Εδώ ανοίγει κατά κάποιο τρόπο λίγο και η τύχη σου. Όταν εννοούμε τύχη δεν εννοώ μόνο λεφτά, έτσι. Παίζει και αυτό, αλλά δεν εννοώ μόνο λεφτά. Εννοώ τύχη σε καταστάσεις. Εννοώ τύχη ότι σώθηκα, ας πούμε, το τελευταίο δευτερόλεπτο από μια δύσκολη κατάσταση. Εκεί που βρισκόμουν πιεσμένος, πιεσμένη, ήρθε ένας άνθρωπος και με βοήθησε. Και μου είπε, α, όχι εδώ, εκεί, λέω τώρα. Η ενεργοποίηση του βόρειου δεσμού, τέλος πάντων, να μην το πω έτσι ακριβώς, τέλος πάντων, όταν αντιληφθείτε το βόρειο δεσμό, είναι ένα είδος και συγκεντρωθείτε εκεί στο τι πρέπει να κάνετε, είναι σαν να ενεργοποιείτε την πρόθεσή σας και την πρόθεση του βόρειου δεσμού και σας βοηθάει. Δουλειά. Μάλιστα. Το χέρι του Ερμή. Εδώ τώρα λοιπόν. Τυχόν εμπόδια που έχεις, αριθμός 22, μας κάνει 4, σημαίνει χτίζω. Θα σου πω πώς το εγκριμινεύω τώρα εγώ εδώ, φλασιά μου ήρθε, το χρησιμοποιώ λίγο ελεύθερα. Τα εμπόδια που έχεις περνάνε με δουλειά. Τα εμπόδια που έχεις επίσης περνάνε μέσα από ισορροπίες, γιατί είναι το δύο καρό εδώ, και μέσα από την εργασία σου και τις επιλογές που θα σου εμφανιστούν και θα έχεις, είναι πολύ καλό. Και επίσης υπάρχει και μια βασίλισσα εδώ, η οποία είναι σπαθάτη, η οποία και αυτή είναι πολύ ειλικρινής απέναντί σου και σε βοηθάει. Δηλαδή στη διαδρομή σου αυτή, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι να ανήκουν ή σε ζώδιο γης ή σε ζώδιο του αέρα, κυρίως γυναίκες, οι οποίες όμως τσουκ σε βοηθάνε και σε σέβονται. Χέρι Ερμή σημαίνει, να στο πω έτσι ενεργειακά, ότι έχεις όλη τη δυνατότητα να, μέσα από τη δουλειά σου, όπως κάνω εγώ από ένα παράδειγμα, μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από το κανάλι, μέσα από αυτά που παρουσιάζω, μέσα από αυτά που κάνω, να σας πω κάτι. Εγώ βγάζω ένα βιντεάκι ανάλυση κάθε Κυριακή. Παλιά έβγαζα λίγο πιο συχνά, έκανα και κάποια live, μετά όμως, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα αλλάξανε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, τι έγινε όμως εδώ τώρα, με ένα βιντεάκι και τα λοιπά, μέσα από τη δουλειά, μέσα από τη δουλειά μου, με έχετε γνωρίσει, με έχετε κάνει το κανάλι αυτή τη στιγμή, είναι τώρα, εγώ το λέω, ξέρω εγώ, 16.300 και, 16.300 συνδρομητές.
Δεν βγάζω βίντεο, ας πούμε, κάθε μέρα, εντάξει, αλλά μέσα από τη δουλειά μου όμως και την ποιότητα της δουλειάς με έχετε μάθει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ερμή σημαίνει επικοινωνία, βεβαίως. Δείτε που έχετε τον ερμή σας. Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε υπέρ σας για να σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Είναι όμως μια πολύ καλή κάρτα και λέει επίσης δουλειά. Δηλαδή, χρειάζεται δουλειά. Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, χρειάζεται δουλειά. Θες σχέσεις, θέλει δουλειά. Θες να ερωτευτείς, θέλει δουλειά. Θα μου πεις ναι, να το προετοιμάσεις, να βγεις, να ετοιμαστείς, να κάνεις, να γνωρίσεις, να μιλήσεις. Θέλει δουλειά. Θέλεις να είσαι επιτυχημένος στο επάγγελμά σου, θέλει δουλειά. Θέλεις λεφτά, θέλει δουλειά. Sorry. Να ξεπεράσει τα εμπόδια, θα ξεπεράσει τα εμπόδια με πολλή δουλειά. Αυτό ισχύει για μας. Αυτό είναι το μυστικό που αποκαλύπτει αυτή η πόρτα. Θες να ασχοληθείς με ταρό, θέλει δουλειά. Θες να γίνεις, ξέρω, αναλυτής, αστρολόγος, θέλει δουλειά και θέλει φυσικά και υπομονή και θέλει βεβαίως και να δουλέψεις πάρα πολύ. Για να δούμε μια πρόθεση εδώ που βγαίνει και τι έχει να μας πει και είναι, μάλιστα, ορίστε. Θέλω να το δεις. Εδώ λέει, βλέποντας από ψηλά και εδώ λέει βοήθεια από ψηλά. Είναι συμβολικό. Αριθμός 27. 2 και 7. Υπάρχει το 7 εδώ. Υπάρχουν τα διάρρεια εδώ. Που σημαίνει μας βοηθάει. Δηλαδή, εδώ σημαίνει και η κατανόηση του τι συμβαίνει. Βοήθεια από ψηλά σημαίνει έχεις ευλογίες. Από άλλα επίπεδα. Θες από άλλες ψυχές που έχουν αναλυφθεί, έχουν φύγει, θες από το Θεό, θες από τον Χριστό, θες από Αγίους, θες από ανθρώπους, θες, ορίστε το, ευλογία από ψηλά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο, για να μην χαθούν τα λόγια για αυτή την ανάλυση εδώ σε αυτή την κάρτα, υπάρχουν ευλογίες και βοήθειες από ψηλά. Εκεί λοιπόν που αισθάνεσαι ότι έρχεται και σε βοηθάει. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αγαπημένο μου. Αυτό λέει αυτή η πόρτα. Αυτή η ψυχή η οποία είναι φωτεινή και παραμένει φωτεινή. Και δεν ξέρω αν ανήκεις εσύ, στο λέω τώρα, στο μικρό 10% του παγκόσμιου πληθυσμού που γεννιούνται πρωινές ώρες. Που και αυτό αστρολογικά κάτι σημαίνει. Οι πρωινοί, όσοι γεννιούνται, να το ξέρετε αστρολογικά πρωί, έχουν κατά κάποιο τρόπο άλλου είδους προκλήσεις στη ζωή τους. Για να πάμε και εδώ τώρα, τι έχουμε να μας πει και να βγει. Ορίστε, οι άσοι εδώ πάνε και έρχονται σήμερα. Άλλος άσος εδώ τώρα, τι έχει βγει? Άσος μπαστούνι. Ενέργεια, δύναμη. Έχουμε τη δύναμη, τη θέληση του να δημιουργήσουμε. Έχουμε πολλή ενέργεια, εντάξει. Έχουμε πολλή έμπνευση, όλο αυτό που κάνουμε, πολλή δημιουργικότητα. Αυτά που κάνω εδώ έχουν μια έμπνευση, λοιπόν. Η δύναμη, η ενέργεια, έτσι, επίσης ο άσος σημαίνει στηρίζεσαι πολύ δυνατά στα πόδια σου, έχεις την ενέργεια να μάθεις, έχεις την ενέργεια, τη σωστή ενέργεια να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα, έχεις την ενέργεια να δουλέψεις. Και εδώ είναι το κλειδί της επιτυχίας. Άμα είσαι... Θα κουραστείς, δεν λέω, αλλά άμα είσαι σε μια δουλειά που σου παίρνει ενέργεια, αλλά δεν αισθάνεσαι μετά ολοκλήρωση, είναι ένα θέμα. Σημαίνει επίσης ενέργεια και πολύ ενέργεια σώματος, ενέργεια υγείας, ενέργεια μυαλού. Και όλα αυτά είναι αυτά τα οποία θα σε βοηθήσουν. Ναι, θα στηριχθείς και στα πόδια σου να κάνεις νέα πράγματα, νέα ξεκινήματα. Αυτή η πόρτα λοιπόν, που έχει πολύ ενδιαφέρον και όσοι την επιλέξανε, σημαίνει ότι ξέρεις κάτι. Πας με πολύ δύναμη, με πολύ ενέργεια να κατακτήσεις πράγματα. Συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραίο. Και θα μου δώσετε ένα λεπτό, γιατί δεν ολοκληρώθηκε, να δούμε κάτι που θέλω να δούμε. Το κλείσιμο από όλες αυτές και τις τέσσερις πόρτες, τι έχει να μας πει. Κλείσιμο λοιπόν. Και το κλείσιμο ή το άνοιγμα αυτής της πόρτας, το μήνυμά τους είναι η δύναμη.
η πνευματική δύναμη, η δύναμη σου εσωτερική, και αυτό το οποίο σου λέει ότι είδαμε, που είδαμε αυτές τις πόρτες, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα καταλάβεις τη δύναμή σου αν δεν περάσεις από τεστ, αν δεν δοκιμαστεί η δύναμή σου. Πώς θα το καταλάβεις? Δεν έχει σημασία. Όταν λέμε δύναμη, δεν εννοούμε δύναμη μόνο σωματική, μυϊκή. Εννοούμε δύναμη θέλησης, δύναμη ψυχής. Μπορεί να είσαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, αλλά αυτή η ευαισθησία σου είναι και το μεγαλύτερο σου όπλο. Η υπομονή σου είναι μεγάλο όπλο. Συγγνώμη. Η καθαρότητα ψυχής είναι ένα μεγάλο όπλο σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Κουράγιο λοιπόν, εσωτερική δύναμη, είναι αυτό το οποίο θέλουν να πούν και οι τέσσερις πόρτες μαζί και είναι η δική σου ολοκλήρωση. Πολύ δυνατή κάρτα, πάρα πολύ όμορφη κάρτα. Μην ξεχνάς ότι οι δυνατές ψυχές είναι αυτές που λάμπουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.